Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό και όπως σας ανέφερα προηγουμένως, έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί φιλοξενούμε έναν αγαπημένο συνάδελφο, φίλο, είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δημοσιογράφος, παρουσιαστής. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε μου. Καλώς σε βρήκα, ελπίδα μου, και είναι και δική μου χαρά πάντα που έρχομαι εδώ. Έτσι, κάθε φορά χαίρομαι ιδιαίτερα, βρε Κωνσταντίνε μου, το ξέρεις. Γιατί θαυμάζω και σένα και τη δουλειά σου και μπράβο σου. Να λοιπόν, καλά. Για πες μου τα νέα σου, τι κάνεις, πώς πέρασες αυτό το διάστημα, το πρωτόγνωρο διάστημα που βιώσαμε όλοι και συνεχίζουμε να βιώνουμε παγκοσμίως. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να κάνω και προσωπικούς απολογισμούς. Ήταν μια περίοδος και είναι ακόμα μια περίοδος όπου συγκρούστηκαν πολλά συναισθήματα για τον κάθε άνθρωπο, διλήμματα όπως τώρα και με τους εμβολιασμούς. Ήταν μια περίοδος, πιστεύω, που εμένα προσωπικά μου άφησε θετικά πράγματα σε ό,τι αφορά το τι θα πρέπει να εκτιμούμε. Και το βρήκα και ευκαιρία να χάσω και τα κιλά τα οποία ήθελα τόσο διάστημα. Δηλαδή... Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου το πω, πραγματικά όμως, αδυνάτησες πάρα πολύ. Πόσα κιλά έχασες, Κωνσταντίνε μου? Έχασα 32 κιλά. Τι εννοείς 32? 32. 3 και 2? 3 και 2. Και να σου πω γιατί το συνδέω με την πανδημία, γιατί... Ναι, έχω μείνει άφωνη τώρα γιατί δεν το περίμενα να μου το πεις. Βρες την προηγούμενη εκπομπή και θα καταλάβεις. Ναι, αλλά τόση διαφορά. Τόσα κιλά είναι, τόσα πολλά. Ναι, 32 κιλά. Επειδή είσαι και ψηλός, δεν μου φαινόταν. Ναι, να σου πω, ελπίδα μου, ήταν μια ευκαιρία αυτό που σου είπα να δούμε και ο καθένας εσωτερικά λίγο το θέμα της υγείας μας περισσότερο. Γιατί αυτό ήταν και το αντικείμενο όλης της κατάστασης που ζήσαμε, η υγεία μας. Εντάξει, θεωρώ ότι και σαν άνθρωπος έφτασα σε ένα κομβικό σημείο ηλικιακά, 41 ετών, που το θεωρώ κομβικό σημείο για τα μετέπειτα, που αν δεν προσέξουμε αυτό το διάστημα της ζωής μας, οι σαραντάριδες τους εαυτούς μας, πιθανόν μελλοντικά να έχουμε κάτι το οποίο να είναι συνδεδεμένο με κακή ζωή κλπ. Έτσι άδραξα την ευκαιρία της καραντίνας, άλλοι μπορεί να άνοιγαν τα ψυγεία, εγώ το έκλεισα. Πώς το κατάφερες, πραγματικά θέλει μεγάλη πειθαρχία, γιατί οι περισσότεροι, και βάζω και τον εαυτό μου σε αυτούς, περισσότεροι από εμάς, ανοίγαμε τα ψυγεία και την τουλάπια. Πάντως μια χαρά μου φαίνεσαι. Μια χαρά, 3 κιλά και τα πήραμε. δεν είναι υπερβολικά, θα φύγουν, δεν είναι θέμα. Αλλά οι περισσότεροι, ναι, αυτό έκαναν. Κλεισμένοι μες στο σπίτι, το γυρίζαμε στο φαγητό. Ναι. Να ξεπέρασα και εγώ αρκετά όρια, γιατί είχαμε πει... κάποια προβλήματα υγείας? Όχι, δεν έχω προβλήματα υγείας, χαίρω άκρας υγείας, απλά ένιωσα ότι είχα φτάσει τον εαυτό μου σε όρια τα οποία δεν με άντεχα, δηλαδή ήθελα να δέσω το κορδόνι μου και έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Ένιωθα ότι δεν πήγαινε άλλο, είχα φτάσει 118 κιλά, δηλαδή εντάξει ήταν κάτι το οποίο βρέθηκα σε μια κατάσταση που έλεγα πού πάω, και όταν σου το λέει κάποιος δεν το δέχεσαι, θεωρείς ότι είσαι μια χαρά. Όμως το συνειδητοποίησα από κάποια πράγματα της καθημερινότητας που κουράζουν πιο εύκολα κλπ. Μόνο σου το συνειδητοποίησες, δηλαδή δεν είχες... Με βοήθησαν και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου. Σε βοήθησα. Αλλά αν δεν το πιστέψεις ο ίδιος ότι πρέπει να κάνεις κάτι, δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς αυτό όπως το είπες. Πήγε σε κάποιο διατροφολόγο, φαντάζομαι. Πήγα φυσικά. Αγόρασα για το καινούριο μου. Σωστά. Ναι, αγόρασα το ποδήλατο μου. Πολύ συνειδητοποιημένα το έκανα δηλαδή. Ναι. Μέσα στην περίοδο του δεύτερου lockdown είχα αγοράσει το καινούργιο μου ποδήλατο και έχω βάλει τον Κωνσταντίνο σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής που το χαίρομαι πραγματικά. Μπράβο. Και χαίρομαι και εγώ που σε ακούω και είμαι σίγουρη ότι χαίρονται και οι τηλεθεατές που σε ακούνε από το σπίτι τώρα. Που νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Ναι. Η ψυχολογία είναι το παν. Έχω βρει το χαμόγελο μου γιατί το είχα χάσει. Παίζει ρόλο και το θέμα της διατροφής, το θέμα του να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι όλα αλληλένδετα. Έτσι. Ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μοιράστηκες μαζί μας και νομίζω ότι είναι και δύναμη στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Έτσι, 32 ολόκληρα κιλά ο Κωνσταντίνος και το δηλώνει. Έχει χάσει. Και σε δύσκολη περίοδο, έχω να πω. Περίοδο, σε πολύ δύσκολη περίοδο. Σε δύσκολη περίοδο. Και μπράβο. Λοιπόν, και πάμε λίγο στα έτσι, τα επαγγελματικά. 24 ώρες, 3 χρονιά.
Είναι η τρίτη μας σεζόν. Mm-hmm. Στο έχω δηλώσει και τις προηγούμενες φορές που ήσουν εδώ καλεσμένος. Είναι μία από τις αγαπημένες εκπομπές της κυπριακής τηλεόρασης. Εξαίρετη δουλειά. Μπράβο και σε σένα και στους συνεργάτες σου. Κάνετε πολύ καλή δουλειά, απίστευτη έρευνα και μας αρέσει να σας παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ομολογώ ότι οι συνθήκες αυτή τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολες και για εμάς. Γιατί το να κινείσαι και να κάνεις έρευνα και να κάνεις γυρίσματα μέσα σε συνθήκες πανδημίας δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο πράγμα. Και θεωρώ ότι η πανδημία, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των 24 ώρων, μας έχει στερήσει πράγματα για τα οποία ίσως και ο κόσμος να περίμενε. Δηλαδή, κάποιες παραγωγές που είχαν κάνει στο εξωτερικό, να θυμάσαι με τα Ιεροσόλυμα, ναι, με άλλες περιπτώσεις, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα κάνουμε στο βαθμό που θέλαμε. Όμως, εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά με την πανδημία, να επιστρέψουμε το συντομότερο στις ζωές μας. Έτσι. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος, όπως σου είπα, και για το θέμα των 24 ωρών, γιατί εντάξει, αγγίξαμε και θέματα όπως το πρόσφατο με τον εμβολιασμό, όπου εντάξει, πήραμε το ρίσκο και το προσωπικό κόστος, και εγώ και οι συνεργάτες μας, και ο Διευθυντής Λειτουργίας του ΑΛΦΑ και σκηνοθέτης μας, ο κ. Ταούλης, και ο παραγωγός μας και όλα τα παιδιά που τα συζητάμε, αποφασίσαμε να αγγίξουμε αυτό το θέμα των εμβολιασμών. Αλλά εντάξει, με ό,τι και ας συνεπάγεται αυτό, γιατί δυστυχώς υπάρχει διχασμός μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει. Υπάρχει. Εσύ, Κωνσταντίνε, μου εμβολιάστηκες. Φυσικά. Έτσι, με την πρώτη δόση, φαντάζομαι. Ναι. Και περιμένεις τη δεύτερη δόση. 21 του μήνα στη γιορτή μου. Θα κάνω και η δεύτερη στη δόση. Στη γιορτή σου. Ναι. Το συνδέω γιορτάζεις. Γιατί νιώθω ότι είναι μια σημαντική ημερομηνία. Φυστά. Όπου σημαδιακά θα κάνω και η δεύτερη μου δόση. Ακριβώς. Και γιορτάζεις δύο πράγματα. Γιορτάζεις τη γιορτή σου, αλλά γιορτάζεις και την επιστροφή στην κανονικότητα. Ναι. Έτσι το βλέπω. Τόσο πολύ επιθυμούμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Και είναι το καλύτερο δώρο για τον Κωνσταντίνο και για τον κάθε άνθρωπο, πιστεύω εγώ, πάντα με σεβασμό σε όσους έχουν φόβους και διαφωνούν. Mm-hmm. Δηλαδή το να διαφωνείς από φόβον, εγώ το σέβομαι απόλυτα. Όμως επειδή είναι μια δύσκολη περίοδος όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ, εξωθεί πολλές φορές και είναι παραπληροφόρηση, εγώ είμαι άνθρωπος της άποψης ότι άλλο άποψη και άλλο παραπληροφόρηση. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Ναι. Βεβαίως και σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο και την άποψη του κάθε ανθρώπου. Και πόσο μάλλον αν αυτή η άποψη έχει να κάνει με φόβο. Σωστό. Έτσι. Τόσα βλέπουμε μέσα στο διαδίκτυο που έχει ο καθένας πρόσβαση πλέον. Είναι τα λιγότερο καλά του διαδικτύου, θα λέγαμε. Γιατί ναι, με εκμηδενίζει αποστάσεις, μας φέρνει κοντά, αλλά είναι και αυτά τα κομμάτια που ναι, δεν βοηθάνε. Αλλά υπάρχει και η άλλη μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι μιλάνε για διάφορες συνωμοσίες, για κάποια πράγματα λίγο εξωπραγματικά, θα έλεγα, που σε αυτό τοποθετούμε και λέω ότι είμαι εναντίον. Αυτό λέω και εγώ με όλη την παρησία, γιατί αν θυμάσαι καλά, οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν από ότι δεν υπάρχει ο ιός. Μάλιστα. Όταν υπήρξε ο ιός, είναι ιός που δεν σκοτώνει. Όταν ο ιός άρχισε να σκοτώνει, ξεκίνησαν άλλα πράγματα, τα οποία είναι όντως εξωπραγματικά. Με όλον τον σεβασμό, αυτές τις θεωρίες εγώ τις απορρίπτω κατηγορηματικά, γιατί δεν είναι θέμα φόβου του κάθε ανθρώπου για ένα εμβόλιο. Είναι επένδυση στο φόβο για να αναγκάσουμε κάποιους ανθρώπους να μην πάρουν με καθαρή σκέψη τη δική τους απόφαση που αφορά τη δική τους υγεία και το δικό τους εαυτό. Και επειδή πήγαμε και στις εντατικές πρόσφατα, υπάρχουν πολύ απλά παραδείγματα σε ό,τι αφορά αυτό που ζούμε. Για παράδειγμα, πρώτη πανδημία, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είχε μία εντατική, όπου εκεί πήγαιναν όλα τα περιστατικά. Τώρα έχουμε τρεις εντατικές γεμάτες με περιστατικά COVID και υπήρχαν και σκέψεις να γίνει και τέταρτη. Ευτυχώς ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Άρα αυτό είναι ένα παράδειγμα σε αυτούς που
λένε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το παράδειγμα του Ισραήλ, για παράδειγμα, όπου τόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιστρέψει κανονικά στην καθημερινότητά τους, με σχεδόν μηδενικά κρούσματα. Ακριβώς. Αυτά είναι παραδείγματα επιστημονικά. Σχεδόν μηδενικά κρούσματα, γιατί έχουν εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω, που έχουμε ακούσει. Η συντριπτική πλειοψηφία. Είναι ένα μοντέλο το Ισραήλ, όπου, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, σέβομαι το φόβο και το σέβομαι και αυτό που λένε ότι, ξέρεις, μπορεί στο μέλλον να έχει παρενέργεια. Μπορεί, δεν το απορρίπτω. Όμως πρέπει να δούμε και στη ζυγαριά ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Και θεωρώ ότι στη ζυγαριά, για μένα προσωπικά, έγινε το να πάω χωρίς φόβο να εμβολιαστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και εμένα το ίδιο. Και εγώ πήγα, εμβολιάστηκα με την πρώτη δόση και συνεχίζω με τη δεύτερη. Αυτό ακριβώς όπως τα είπες, με έχεις καλύψει, Κωνσταντίνε μου. Πες μου λίγο όμως και για την εμπειρία σου αυτή στη ΜΕΘ, αυτόν το γύρισμα που κάματε. Εντάξει, ήταν πραγματικά συγκλονιστικά τα όσα βιώσαμε, γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να τα βλέπεις. Είχα συγκλονιστεί με την περίπτωση ενός 28χρονου. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά ήταν το άτομο το οποίο ήταν στη χειρότερη κατάσταση από όλους όσοι ήταν μέσα. 28 χρονών ιερέας, ναι. Τον οποίο έβλεπα εκεί τη φιγούρα του και τη μορφή του, έναν 28χρονο ιερέα να δίνει τη μάχη για τη ζωή, να βλέπω την κάθε ανάσα, εισπνοή, εκπνοή να λειτουργεί ως έναν ρολόι σε αντίστροφη μέτρηση. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά και γενικά όλη η εικόνα που αντιμετώπισα εκεί ήταν και θα είναι χαραγμένη μέσα στη ψυχή μου, πραγματικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και μέναν εικόνες έτσι μέσα στο μυαλό, από ό,τι έχουμε δει, από ό,τι έχουμε δει και από σένα. Και πραγματικά, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήδη αρχίσαμε και είμαστε σε μια πολύ σωστή διαδικασία. Έτσι, ναι. Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως. Κωνσταντίνε μου, γίνονται μεγάλες έρευνες πίσω από κάθε εκπομπή που μας παρουσιάζεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, τα δικά σου χαρακτηριστικά της εκπομπής. Όλα αυτά που βιώνεις δεν σε επηρεάζουν εσένα ως άνθρωπο, διότι ξέρω ότι εκτός το ότι τα βιώνεις και ως δημοσιογράφος, τα βιώνεις και ως άνθρωπος. Ναι. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που μας έχεις παρουσιάσει τηλεοπτικά, βρέθηκες εσύ δίπλα εκεί και βοήθησες, ναι, ως άνθρωπος, ξεχωριστά. Αυτό το κάνουμε και εκτός αέρα. Ναι, με επηρεάζουν, απλά θεωρώ ότι μετά από 3 χρόνια είμαι σε θέση να μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου και να επικεντρωθώ στην ουσία. Θεωρώ πλέον ότι οι 24 ώρες έχουν γίνει ένας φορέας του απλού ανθρώπου στο να μεταφέρει κάποια προβλήματα του εκεί που δεν μπορεί ο ίδιος, δηλαδή σε κέντρα εξουσίας. Αυτά που θεωρούμε είναι αυτονόητα, βεβαίως. Αυτά, μάλλον, που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα. Ναι. Έτσι. Αυτά που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα. Και πλέον νιώθω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε 100%, γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα να ικανοποιήσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου που υπάρχουν έξω, και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό, σε αυτόν το σημείο, θα σου έλεγα ότι με επηρεάζει πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος τηλεφωνά, λέει το πρόβλημα του, στέλνει email, ζητά να μιλήσει για το παιδί του, για αυτόν το οποίο βίωσε, για ένα θέμα το οποίο έχει, το οποίο μπορεί να θεωρείται και για μας αυτονόητο, αλλά βρίσκει τείχους κλπ. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε πλέον ένα μηχανισμό και σε συνεργασία και με το γραφείο της Υπουργού. Έχουμε μια επαφή ανεπίσημη, όπου όταν κρίνουμε και εμείς ότι κάτι μπορεί να επιληθεί, το παραπέμπουμε εκεί, αλλά δεν είναι η δουλειά μας. Όμως προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς την αξιολόγηση των θεμάτων κατά προτεραιότητα. Γι' αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο, γιατί ο κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνομαι, νιώθει ότι το δικό του πρόβλημα είναι πιο σημαντικό από τον άλλον, αλλά είναι και θέμα προτεραιοτήτων πολλές φορές. Και μιας και μιλάμε για θέματα ανθρώπων που βοηθήθηκαν, θέλω να σου πω έναν ευχαριστώ και σε έναν προσωπικά για την περίπτωση της Βασιλικής, την οποία φιλοξένησες, ναι, και με πήρες τηλέφωνο όταν είδες τη Βασιλική στις 24 ώρες
Και στην επιτυχία του να βρεθεί έναν παιδάκι και να επανενωθεί με τη μάνα του, έπαιξαν πολλοί παίκτες ρόλο. Και είσαι ένας από αυτούς, και εμείς και άλλοι, και ο κόσμος απλώς που βοήθησε οικονομικά, και ο Υπουργός Εξωτερικών, και όλοι βοήθησαν. Αυτό που πετύχαμε είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι με τη δύναμη των πολλών και χωρίς οποιαδήποτε στεγανά μέσα στο μυαλό μας, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Δηλαδή κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός και βρέθηκε ένα μωρό μέσα σε εκατομμύρια. Στεναχωριέμαι πολλές φορές που χρειάζεται η προβολή, ναι, για να γίνουν κάποια πράγματα, τα αυτονόητα που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και πάλι η προβολή δες τι γίνεται και δες τι αποτελέσματα, ναι, έχει, όπως στην περίπτωση της Βασιλικής. Ναι. Τώρα εγώ θέλω, στο έχω πει και την προηγούμενη φορά, απλά να ξέρεις ότι και εγώ προσωπικά και ως εκπομπή είμαστε δίπλα σου, δίπλα στις ιστορίες που προβάλλεις μέσω της εκπομπής 24 ώρες και να τις προβάλλουμε εμείς για περισσότερη βεβαίως προβολή και βοήθεια, αλλά και προσωπικά οτιδήποτε χρειάζεσαι, ναι, το ξέρεις. Είναι και αφίδρομο αυτό, το είπα και στο τηλέφωνο, και εσύ αν κρίνεις ποτέ και το έχεις κάνει ότι ένα θέμα αξίζει προβολής, ελεύθερα να το κάνεις. Και αυτό είναι και το μήνυμα μας προς τον κόσμο. Δηλαδή αν κάποιος νιώθει μπορεί να μας στείλει ένα email, ένα μήνυμα μέσα στη σελίδα της εκπομπής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βλέπουμε όλα. Τα βλέπουμε αυτά που μας στέλνουν. Μάλιστα. Άρα μπορεί να στείλει ο καθένας ό,τι θέλει, την δικιά του ιστορία, αν κάτι θέλετε να σας βοηθήσει κάποιος, δεν μπορείτε, αν έχετε κάποιες δυσκολίες, να απευθυνθείτε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο μου, για πες έναν email. Λοιπόν, ένα email, να πω το προσωπικό μου, δεν έχω θέμα. Ναι, πες το προσωπικό σου, καλό θα ήταν. Είναι c.Κωνσταντίνου, είναι με c. και NT, όχι D και K κλπ. C.Κωνσταντίνου, παπάκι alphacyprus.com.cy. Και βεβαίως σελίδα στο Facebook 24 ναι. ώρες. Έτσι, όπου μπορεί κάποιος να στείλει το μήνυμά του. Βεβαίως. 24 ώρες, 3 χρόνια, είναι η τρίτη χρονιά. Ναι. Τι γίνεται με την τέταρτη χρονιά, συνεχίζουμε, για πες μας να χαρούμε. Εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση. Ήδη μπορώ να σου πω ότι βρισκόμαστε σε πυρετών προετοιμασιών και για τη νέα χρονιά ως ομάδα. Νιώθω ότι έχουμε την στήριξη της διοίκησης, της διεύθυνσης και κάτι χαρακτηριστικό που είπε και ο κύριος Κασκάνης, το οποίο εγώ δεν το είχα συλλάβει. Είπε πρόσφατα σε μια σύναξη στελεχών ότι 24 ώρες έχουν ανεξάντλητη θεματολογία. Και αυτόν ήρθε και έδεσε με τη δική μου κοσμοθεωρία ότι πραγματικά κάθε άνθρωπος είναι και μια ιστορία. Αυτό είναι δεδομένο και μπορεί να κρύβει πολλούς θησαυρούς μηνυμάτων κάθε άνθρωπος και μια ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε τη στήριξη και της διοίκησης. Ο κύριος Παπαέλληνας ξέρω ότι είναι από τους φανατικότερους μας τηλεθεατές και τον ευχαριστώ. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση παρέμβαση στο έργο μας. Λειτουργούμε ανεξάρτητα και αυτόνομα με εμπιστοσύνη απέναντι μας. Εμείς, όπως σου είπα, προετοιμαζόμαστε όλοι και με τον κύριο Νταούλη και με τα παιδιά των παραγωγών και τα άλλα παιδιά για τη νέα χρονιά, όπου θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας στέρισε η πανδημία. Βεβαίως. Αυτό είναι δεδομένο. Και θέλω να πω κάτι. Βεβαίως. Ότι ό,τι θέμα βγάζουμε προς τα έξω, το αξιολογούμε ως άνθρωποι και ως επαγγελματίες. Επειδή τώρα τελευταία με το επεισόδιο των εμβολιασμών, είναι αυτό που σου έλεγα πριν με τον διχασμό και θέλω να το συνδέσω, δεχθήκαμε και πολλά πειρά. Και δεν είναι, δεν είναι λίγες οι φορές όπου δεχόμαστε πειρά, τα οποία τα σεβόμαστε. Πολλές φορές μας βοηθούν στο να κάνουμε και αυτοκριτική, όμως επί του προκειμένου συνειδητά εμείς ως εκπομπή αποφασίσαμε να κάνουμε το θέμα του εμβολιασμού, επειδή διάβασα διάφορα δεξιά-αριστερά, ότι τα πήρατε, ότι είσαστε εμβολημένοι, ότι είσαστε αυτό. Αυτά τα ξεπερνώ. Μάλιστα. Τα θεωρώ ως εφήμερα. Πηγάζουν από όλο αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα που ζούμε, το αφήνω παρακάτω και συνεχίζουμε με τους σχεδιασμούς μας για ακόμη περισσότερες 24 ώρες και μακάρι οι συνθήκες τη νέα σεζόν να είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έχουμε τώρα.
Και θέλω να σου πω ότι και απειλές δεχθήκαμε. Αλήθεια, μέχρι σε αυτόν το σημείο, ναι. Και απειλές δεχθήκαμε και εμείς και άλλα μέλη της ομάδας. Όμως το κριτήριο μας είναι το κοινό καλό. Και αν μια ιστορία η οποία θα βγει, θα βοηθήσει έστω έναν άνθρωπο να προχωρήσει μπροστά στη ζωή του. Ακριβώς. Ακριβώς. Και χαίρομαι που μοιράστηκες αυτά τα πράγματα τώρα εδώ μαζί μας. Πόσο σημαντικά είναι και τα λες με απόλυτη ειλικρίνεια. Βγαίνουν από την καρδιά σου, γιατί σκέφτεσαι το γενικό καλό. Έχεις και δύο παιδάκια. Βεβαίως. Είσαι πατέρας. Σκέφτεσαι και τη νέα γενιά. Σωστό. Σκέφτεσαι και τα παιδάκια όλου του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Έτσι. Και μιας και το ανέφερες, ο γιος μου, ο Ανδρέας μου, είναι 12 ετών. Mm-hmm. Επειδή πολλές φορές λέμε, α, μωρά, δεν καταλάβω. Το λέμε αυτό, κάθε μέρα, μωρά, δεν καταλάβω. Ο Ανδρέας μου έχει γράψει μια έκθεση στο δημοτικό, για μένα, να μιλήσει για τον πατέρα του και έπαθα σοκ. Μου έγραψε τα θετικά μου, τα αρνητικά μου. Έγραψε και τα αρνητικά. Φυσικά. Και όταν το διάβασα, σου ομολογώ ότι είχα συγκινηθεί τόσο πολύ. Γιατί ακριβώς έναν παιδί 12 χρονών με ξέρει, όχι 100%, 1000%. Και μου επιβεβαίωσε αυτό που λένε και μια άλλη μερίδα του κόσμου, ότι τα παιδιά όλα τα καταλαβαίνουν και όλα τα ξέρουν. Άρα, αν είναι σε θέση ένα παιδί 12 ετών να τα ξέρει όλα και να τα καταλαβαίνει όλα, και θετικά και αρνητικά, τότε πώς μπορεί να μην είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Και πολύ σωστά τα λες. Και να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας, Κωνσταντίνε μου. Χαίρομαι κάθε φορά το ξέρεις και πόσο ωραία τα λες, πραγματικά. Και εγώ νιώθω άνετα εδώ, μπορώ να σου πω. Α, έτσι άνετα πρέπει να νιώθεις, γιατί όχι. Να αρχίζει πιο συχνά, λέει και ο Άκης τώρα στα αυτή μου, σκηνοθέτης μας. Βεβαίως, όποτε θες, παίρνα. Συνήθως έχουμε και μαγειρική. Σήμερα δεν έχουμε, γιατί έχουμε άλλα θεματάκια. Αλλά παίρνα εσύ, άμα θέλεις, να τσιμπάς και κάτι. Ναι, τώρα που εντάξει, της διατροφής, θα μπορώ πιο εύκολα. Τη διατροφή, βέβαια, δεν θέλω να σου αλλάξω. Έχασε ήδη τα 32 κιλά. Μη σε χαλάσουμε εμείς τώρα. Ευχαριστώ, θεία μου. Πραγματικά σε καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, την αγάπη μας και κάθε επιτυχία. Κάθε και καλό. Και σε σένα, κάθε καλό. Και όταν θα ξανάρθω, θα έρθω χωρίς μάσκα. Βεβαίως. Αυτό. Αυτή είναι η ευχή μας. Να σε καλά.